Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι έτσι το πρόσωπο των ημερών, των τελευταίων μηνών, θα έλεγε κανείς, στον Άρη. Βρίσκεται στο επίκεντρο, πολλές φορές βρίσκεται και στο στόχαστρο. Τον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη, τον κύριο Τάσο Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σου. Μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι είστε και στο στόχαστρο ενίοτε το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα. Από τη στιγμή που είστε σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο, σίγουρα θα ακούς και τα άσχημα, θα ακούς και τα καλά και τα άσχημα. Δεν γίνεται. Καλά ακούτε ή μόνο άσχημα είναι αυτά που ακούτε? Ακούω και καλά. Εντάξει, ακούγονται απ' όλα. Έτσι είναι όμως. Και τα άσχημα πολλές φορές πρέπει να ακούγονται για να προχωράμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Πάντως, ακούσατε αρκετά και γενικότερα βρεθήκατε στο επίκεντρο και εσείς και το υπόλοιπο ΔΣ του Εραστέχνη αυτή την εβδομάδα, κύριε Οικονόμου. Για αυτό το. Πια αυτό το. Η λέξη μνημόνιο έχει στοιχειώσει τον Αριάνο τους τελευταίους μήνες. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μην ξανακούσω αυτή τη λέξη, αν είναι δυνατόν, για τους επόμενους μήνες. Αλλά θέλοντας και μη, επειδή υπήρξε ένα μνημόνιο το οποίο συντάχθηκε ένα προσχέδιο τις προηγούμενες μέρες, δημιουργήθηκε θέμα με το αν θα υπογραφεί ή όχι. Τελικά δεν υπογράφηκε. Μπορείτε να μας βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά, τι ακριβώς συνέβη? Εμείς από την αρχή, σαν Εραστέχνης, το είχαμε πει και στη Γενική Συνέλευση ακόμη, θέλουμε να γίνει μια συμφωνία, τέλος πάντων, όπως το ονομάσει ο καθένας, ναι, μεταξύ του ανθρώπου ο οποίος θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτού ο οποίος αργότερα θα είναι ο κύριος μέτοχος και του Εραστέχνη, μεταξύ αυτών δύο μερών. Σε αυτή τη φάση ο κύριος Κάλλας έστειλε κάποιες δικές σου σκέψεις, ας πούμε, σε ένα μνημόνιο το οποίο πήραμε στα χέρια μας την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από δύο μέρες, και το επεξεργαστήκαμε εδώ πέρα τα μέλη του Συμβουλίου που βρισκόμασταν. Επειδή όμως τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου αυτή την εποχή λείπουν εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορούσαμε να συγκληθούμε σε σώμα και να αποφασίσουμε τι μέλη γενέστε, απλώς έμεινε μόνο σαν συζήτηση, ας πούμε. Δεν προχωρήσαν παρακάτω, δηλαδή αν θα το απορρίψουμε, αν θα το υπογράψουμε κτλ. Είχαμε μια επιπλέον επαφή και με ανθρώπους οι οποίοι διέρευσε αυτό, τέλος πάντων, στον τύπο, και είχαμε και μια επαφή με κάποια άτομα από τους συνδέσμους, με οπαδούς, οι οποίοι μας εξέφρασαν περισσότερο την αγωνία τους, μη τυχόν και ο Εραστέχνης προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία με τον κύριο Κάλλας. Εμείς από τη μεριά τους εξέφραμε τη δικιά μας τη θέση ότι καλό είναι να υπάρχει αυτή η συμφωνία, γιατί και εμείς έχουμε κάποια δικά μας θέματα, όπως είναι το οικονομικό, τα χρήματα τα οποία έχουμε λαμβάνει από αυτόν ο οποίος θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό, αργότερα την ΠΑΕ, όπως είναι το τμήμα ΚΑΠΑ 17 και 19, το οποίο δεν μπορούμε να συντηρήσουμε εμείς και το οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να είναι υπό τη σκέπη του καινούριου, του νέου μεγάλου μετόχου. Όπως είναι και το θέμα της εκαθάρισης, το οποίο έχει αναλάβει ήδη ο κύριος Κάλλας από πέρσι, και καλό θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι να το συνεχίσει, το κόστος εκαθάρισης δηλαδή της ΠΑΕΑΡΙΣ, από τη δική μας τη μεριά, και καλό θα ήταν να υπάρχει ένα τέτοιο μνημόνιο, αλλά στην προκειμένη φάση, όπως και αργότερα μίλησε και με τον κύριο Κάλλας, θα ήταν καλύτερα να μην γίνει κάτι τέτοιο, να μην προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί ακόμη και ο ίδιος το γνωρίζει, όπως και ο ίδιος μου το είπε, ότι είναι ακόμη στον αέρα, έτσι, ακόμη και τα χρήματα τα οποία βάζει, όπως και η θέση του αυτή τη στιγμή, είναι στον αέρα, με την έννοια ότι περιμένοντας την απόφαση για τη Β' Εθνική, θα συγκληθεί πάλι, θα γίνει πάλι στη Γενική Συνέλευση, η οποία εκεί πέρα θα μπορεί ο καθένας υποψήφιος μεγαλομέτωχος να καταθέσει ένα ποσό για να αναλάβει την ΠΑΕ. Άρα λοιπόν δεν θα έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συμφωνητικό με τον ίδιο, και πράγμα το οποίο και ο ίδιος το αναγνώρισε. Δηλαδή στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που ήθελε ο κύριος Κάλλας με αυτό το προσχέδιο του μνημονίου που σας απέστειλε ήταν να διασφαλίσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο μεσοδιάστημα μέχρι η Γενική Συνέλευση και σύσταση ΠΑΕ τα χρήματα που θα εξακολουθήσει να βάζει. Έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Μάλλον, όπως μου το είπε ο ίδιος, ξέρει πολύ καλά ότι νομικά υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα. Νομικά, ότι δεν μπορεί ούτε ακόμη και με αυτό το ένα τέτοιο. Γιατί ένα μνημόνιο, κοιτάξτε λίγο, ένα μνημόνιο,
ένα χαρτί, ένα συμφωνητικό συνεργασίας. Ναι. Δεν είναι μόνο με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει και με, και με το μπάσκετ, για τις ακαδημίες του μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο και με τις ακαδημίες του ποδοσφαίρου, ναι, και με το βόλι το γυναικείο. Έτσι, υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες με όλα αυτά τα τμήματα. Ναι. Το ίδιο είναι και με τον κύριο Κάλλας. Απλώς δίνεται μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό, γιατί είναι το πιο βαρύ τμήμα, ας πούμε, και περισσότερο με αυτό ασχολείται ο κόσμος. Αυτό γνωρίζει ο κόσμος. Ενώ υπάρχουν στην ουσία και άλλα συμφωνητικά με αντίστοιχα τμήματα, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει τα άλλα τμήματα. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό το θέμα, δεν προχώρησε για το λόγο που σας είπα, και αν και ο ίδιος ήξερε ότι ακόμη και να το έχει ένα τέτοιο συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον ερασιτέχνη, δεν είχε ούτε καμία προτεραιότητα όσον αφορά τη σύσταση της νέας ΠΑΕ, ναι, ούτε και μια κατοχήρωση για τα χρήματα τα οποία βάζει από εδώ και πέρα για να κλείσει τους νέους παίκτες, τα συμβόλαια κτλ., να γίνει προετοιμασία κτλ. Ξέρει ότι ο ίδιος προς τιμή του και συνεχίζει να το κάνει αυτό, να διαθέτει χρήματα για το σύλλογο, ενώ ξέρει ότι ακόμη είναι στον αέρα. Σωστά. Δηλαδή στην ουσία το ήξερε μεν, πλέον το έχει αποφασίσει 100% ότι στο διάστημα αυτό, το μεσοδιάστημα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της Football League, της συμμετοχής εκεί, το να γίνει γενική συνέλευση, να καθοριστεί το επιστημονικό κεφαλαίο και να ανοίξει αύξηση, για να βάλει και ο ίδιος ενδεχομένως, όπως λέει, κάποια χρήματα να συμμετάσχει, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει και να συντηρεί το τμήμα και ό,τι άλλες υποχρεώσεις υπάρχουν. Και να ρωτήσω κάτι, με αυτά τα χρήματα, όταν ανοίξει η αύξηση του κεφαλαίου, ξέρουμε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος στην πρώτη αύξηση, στην αρχική, όταν δηλαδή συσταθεί η εταιρεία, εκεί μπαίνει ρευστό μόνο. Δεν μπορεί αυτά τα χρήματα να τα μετοχοποιήσει. Σας έχει εκφράσει την επιθυμία μελλοντικά, εφόσον γίνει αυτός ιδιοκτήτης της ομάδας, σε μια μεταγενέστερη αύξηση του κεφαλαίου να τα συνυπολογίσει αυτά τα χρήματα, να τα μετοχοποιήσει? Ναι, αυτό ναι. Ναι, γιατί σε πρώτη φάση, όπως είπατε πολύ σωστά, αφού οριστεί από το σώμα, εισηγηθεί μάλλον το ΔΣ ένα ποσό και οριστικοποιηθεί ένα ποσό για τη σύσταση, ένα ποσό για το ύψος του κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, ανεξάρτητα από το ποσό αυτό, το ποσό το οποίο θα καταβληθεί είναι εκείνο το οποίο μετράει, έτσι, μετά από μια διαδικασία 30 ημερών. Άρα λοιπόν, αυτό το ποσό όμως πρέπει να είναι μετρητά. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί από τον κύριο Κάλλα σε αυτήν. Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Οικονόμου, τι λέμε. Για παράδειγμα, αν λογιστικοποιηθεί ένα ποσό 600-700 χιλιάρικα, λέω εγώ, που έχει βάλει ο κύριος Κάλλα από το ξεκίνημα της παρουσίας του στον Άρη μέχρι τότε, δεν μπορεί να το συνυπολογίσει αυτό. Δηλαδή να πει ότι βάζω 1,5 συν αυτά και αυτά είναι τα χρήματα που βάζω στην αύξηση του κεφαλαίου. Όπως το είπατε σωστά, μετράει μόνο το ποσό το οποίο θα καταβάλει εκείνη τη στιγμή, θα είναι 500-600 χιλιάρικα πόσο θα είναι, και αυτά τα χρήματα μπορούν να μετοχοποιηθούν σε μια μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου. Αυτό βέβαια εδώ υπάρχει, δεν ξέρω, υπάρχει μια νομική ερμηνεία, υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει καθόλου με τους νομικούς. Λένε κάποιοι ότι ούτε αυτά θα μπορέσει να τα μετοχοποιήσει σε μια μεταγενέστερη αύξηση του κεφαλαίου, γιατί ουσιαστικά αυτά είναι ταμιακή διευκόλυνση στον ερασιτέχνη. Ναι, και εκεί υπάρχει ένα θέμα βέβαια, έτσι, όπως το είπατε πολύ σωστά, η ταμική διευκόλυνση στον ερασιτέχνη. Ταμική διευκόλυνση έχουν κάνει και πολλοί άλλους κόσμους στον ερασιτέχνη, όπως έχουμε βρει κατέλεση του. Τα περισσότερα θύματα από αυτά εδώ δεν εξτρέφονται ποτέ. Είναι από φίλους του συλλόγου κτλ. Εδώ πέρα πάλι είναι το ίδιο θέμα και είναι και λογιστικό το πρόβλημα. Γιατί ο ερασιτέχνης πρέπει να έχει αυτά τα χρήματα για να του τα επιστρέψει. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα και αυτό, είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, ακόμη και αυτά, νομίζω ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα τα. Δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ότι θα τα μετοχοποιήσει κάποια στιγμή. Είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να βγουν από τα δικά σας τα ταμεία. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης πρέπει να του τα δώσει αυτά τα χρήματα για να τα μετοχοποιήσει. Έτσι είναι, και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι ένα ρίσκα που οφείλει να πάρει κάποιος που ενδιαφέρεται, προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να πάρει τον Άρη. Από τις μεταξύ σας συζητήσεις, γιατί ξέρουμε, έχετε παραδεχτεί και εσείς δημόσια ότι μιλάτε μαζί του και για θέματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία του ερασιτέχνη, τον βλέπετε διατεθειμένο να συμμετάσχει ενεργά στην αύξηση μετρικού κεφαλαίου, εφόσον μιλάμε για Football League? Τον βλέπετε αποφασισμένο να συνεχίσει? Αυτό δεν ανάγκη να το λέει μόνο σε μένα και το έχει πει και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Φαίνεται και από τις πράξεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει αναλάβει ο ίδιος αυτό το ρίσκο και αυτή τη στιγμή έχει πληρώσει τις οφειλές του μέχρι τον Ιούνιο, τους παίκτες, ας πούμε, τους οποίους είχε μέχρι τότε, και με τους μαθούς παίκτες έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, και από ό,τι βλέπετε και στις εφημερίδες έρχονται καινούργια παίκτες οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα για την καινούργια σεζόν
και με τους οποίους στη συμφωνία και κάνει κάποια σε πρώτη φάση συμφωνητικά, φαίνεται από εκεί η διάθεσή του να συνεχίσει. Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για να βοηθήσει και τον αργότερο και τον μεγαστέχνη και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Μας είπατε ότι όταν τέθη το θέμα του μνημονίου πριν από 2-3 μέρες, είχατε και μια επίσκεψη από μια αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών. Ποια ήταν έτσι η μεγαλύτερη ένσταση που σας, που είχαν στη συνάντηση αυτή όσον αφορά το μνημόνιο? Ότι είχαν το φόβο μήπως το προχωρήσουμε εμείς σε το ΔΣ, δηλαδή προχωρήσει στην υπογραφή αυτού του μνημονίου. Τους εξηγήσαμε πολύ απλά ότι ο ένας λόγος, ο τυπικός, ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε απαρτία για να μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί οι περισσότεροι λείπουν εκτός της Θεσσαλονίκης. Ο τυπικός, αλλά και ο ουσιαστικός, είναι ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο πριν το συζητήσουμε και το διασταυρώσουμε και με τους ίδιους και με όλο τον κόσμο. Δηλαδή να ξέρουμε, όχι μόνο να αφουγκραστούμε και τον κόσμο, ας πούμε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Ναι. Πριν προχωρήσουμε σε μια υπογραφή τέτοια συμβόλαιο. Δεν θα γινόταν άλλωστε, και εκ των υστέρων μετά φτάσαμε στην απόφαση του κυρίου Κάλλας, ο οποίος το απέστειλε για να μην έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και να μην προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον σε μια τέτοια συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, λογικά δεν θα υπογραφεί κιόλας μνημόνια. Ναι, έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Τουλάχιστον στη φάση που βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Ένα άλλο θέμα για το οποίο γίνεται πολύ, πολύ κουβέντα, κύριε Οικονόμου, είναι αυτό της περίφημης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τον καθορισμό δηλαδή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, όταν με το καλό ευχόμαστε όλοι να φτάσει αυτή τη στιγμή να γίνει μια γενική συνέλευση για να αποφασιστεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου για τη νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Λέει ο κόσμος, ισχυρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι νομίζω, γιατί και καλά κάνει, οραματίζεται τον Άρη πολύ ψηλά και τον έχει πολύ ψηλά και καλά κάνει, να είναι αντάξιο της ιστορίας και του ονόματος του Άρη, ζητώντας και 3 και 4 και 5 εκατομμύρια ενδεχομένως να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Βέβαια, εσείς δεν είστε Γενική Συνέλευση, είστε ερασιτέχνης, αλλά μπορείτε να αποφασίσετε και να προτείνετε και στη Γενική Συνέλευση ένα ποσό. Η δικιά σας η άποψη ποια είναι από αυτού? Συμφωνώ με αυτή την άποψη, ότι το όνομα του Άρη είναι μεγάλο και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ποσό το οποίο να ανταποκρίνεται στην ιστορία και στο όνομα του Άρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί ένα ποσό στη Γενική Συνέλευση και μπορεί και η Γενική Συνέλευση το ποσό αυτό να το αυξήσει ακόμη περισσότερο. Φυσικά επαναλαμβάνω ότι για να είμαστε και ρεαλιστές, δεν ξέρουμε ποια θα είναι το τελικό ποσό, έτσι. Γιατί άλλο αυτό το οποίο θα εισηγηθούμε εμείς και άλλο αυτό το οποίο θα είναι καταβλητέο στο τέλος. Έχουμε το δεδομένο ότι 360 χιλιάρικα πρέπει να είναι το μίνιμουμ, έτσι, καταβλημένο ποσό, αλλά εμείς φιλοδοξούμε, έτσι όπως και όλους ο αριανός κόσμος, ότι θα είναι πολύ 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 μεγαλύτερο. Ναι, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε, σίγουρα δεν θα είναι μόνο 2 εκατομμύρια. Γιατί πολλοί λένε ότι επειδή 2 εκατομμύρια έχει πει ο κ. Κάλλας δημόσια ότι θέλει να τοποθετήσει, λένε πολλοί ότι δεν πρέπει να είναι, γιατί ουσιαστικά είναι φωτογραφικό αυτό το νούμερο. Ζητάνε να είναι μεγαλύτερο το ποσό. Ναι. Σίγουρα, ναι. Απλώς δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορείς ένα τέτοιο ποσό να είναι άμεσα καταβληκτικό, γιατί ας πούμε να σου πω το παράδειγμα της ΑΕΚ, όπου το ποσό, το αρχικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε ήταν μόνο 300-350.000 νομίζω. Ναι, στην αρχή άνοιξε πέρα, με το μίνιμουμ. Ναι, με το μίνιμουμ. Από εκεί και πέρα όλα τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν μέσα στην χρονιά την περσινή, που ήταν στη Football League, όλα αυτά μετοχοποιήθηκαν αργότερα. Νομίζω άλλο 1,5 εκατομμύριο μετοχοποιήθηκε μετά. Ναι. Ουσιαστικά όλα τα έξοδα τα οποία έκανε. Το budget, το budget σεζόν. Ναι, το budget μετοχοποιήθηκε μετά. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία θα έχουμε. Χάρη να υπάρχει ένα καταβεβλημένο στην αρχή ποσό το οποίο θα είναι μεγάλο. Αλλά το ξέρω. Εντάξει, βέβαια είναι και δύσκολες εποχές τώρα, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, κύριε Οικονόμου. Εντάξει, μπορεί να λέμε και να οραματιζόμαστε και όλοι οι Αριανοί αυτό θέλουμε. Να έρθει ο ένας και να βάλει και 10 εκατομμύρια, αν είναι δυνατόν, στην ομάδα και να υπάρχουν χρήματα για να γίνουν πράγματα και αθλητικά κέντρα και τα πάντα. Αλλά εντάξει, θα το δούμε βέβαια αυτό όταν έρθει. Πάντως είστε διατεθειμένοι, όπως λέτε, εσείς τουλάχιστον ως ΔΣ του ΕΡΑΣΤΕΚ να προτείνετε ένα νούμερο που να είναι αντάξιο του ΑΕΚ. Σίγουρα, οπωσδήποτε, φυσικά. Πείτε μου κάτι άλλο, γιατί το ρωτάει εδώ και ο κόσμος. Γιατί δεν έχετε ανακοινώσει επίσημα πόσα χρήματα έχει βάλει ο κύριος Κάλλας από το Γενάρη, από τις αρχές Ιανουαρίου που ανέλαβε την ομάδα και μέχρι σήμερα, ή περιμένετε να ολοκληρωθεί και το μεσοδιάστημα αυτό για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα? Γιατί ο κόσμος θέλει, για παράδειγμα, και ρωτάει από το Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο να ενημερωθεί για το τι ακριβώς χρήματα μπήκαν από την πλευρά του κύριου Κάλλας στα ταμεία.
στο συντελευταία Γενική Συνέλευση που έγινε όταν τέθηκε αυτό το θέμα, επειδή εγώ δεν είχα φέρει στοιχεία μαζί μου στη συνέλευση για να ασχοληθούν με το ποδοσφαιρικό τμήμα, για το λόγο ότι η Γενική Συνέλευση είχε ακουστικά ένα θέμα, την εκλογή του ενός ανθρώπου που θα τέθηκε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τέθηκε θέμα, ανέφερα μερικά στοιχεία για την περσινή περίοδο, ειδικά για την περίοδο του κ. Γαλανού, τα οποία είχε και μαζί μου τότε στη Γενική Συνέλευση, και κάποια άλλα για την περίοδο του κ. Κάλλας. Με την δέσμευση ότι στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα γίνει για τη σύσταση της ΠΑΕ θα δοθούν περισσότερα στοιχεία και πιο αναλυτικά. Τώρα, μέχρι τον Ιούνιο ακόμη, επειδή υπήρχαν και εκκρεμότητες, γιατί μέχρι τότε ήταν η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος, εκκρεμότητες και λόγω του capital control που είναι από το τέλος Ιουνίου, δεν μπόρεσαν να πληρωθούν κάποια χρήματα από τον κύριο Καλαϊτζίδη στους υποχρεώσεις που είχε σε ποδοσφαιριστές και αυτά. Και από ό,τι ξέρω, αυτές οι διεκπεριώσεις γίνονται ακόμη και αυτές τις μέρες. Δηλαδή, κλείνει ο. Ναι, ηλεκτρονικά από ό,τι μάθαμε και εμείς, γίνονται καταβολές. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τελειώνοντας λοιπόν και αυτές εδώ οι τελευταίες, ας πούμε, πινελιές, ας το πούμε, για να κλείσει η περσινή αγωνιστική περίοδος, θα έχω περισσότερο όλα τα στοιχεία πλήρη και στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα γίνει, εύχομαι, μετά την οριστική απόφαση για Β' Εθνική και να γίνει πολύ σύντομα, στο επόμενο 15ήμερο, θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, είναι δέσμευση δική σας, δηλαδή, ότι θα πείτε αναλυτικά με νούμερα ότι δόθηκαν όλα μέσω παραστατικών. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά τα οποία θα εμφανίζονται σε ένα ποσό σαν ταμιακή διευκόλυνση από όλα τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από τον κύριο Κάλλας σε όλο αυτό το διάστημα, από τον Ιανουάριο δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο. Μάλιστα. Εντάξει, υπολογίζεται πάντως από ό,τι λέει και η πλευρά του κύριου Κάλλας ότι είναι ένα ποσό που είναι γύρω στα 450 χιλιάρικα τουλάχιστον. Έτσι, περίπου τόσο. Σωστά. Με τον κύριο Γαλανό τελικά θα πάτε στα δικαστήρια, είναι οριστικό ή έχουμε κάποια εξέλιξη ενδεχομένως? Δυστυχώς εκεί θα καταλήξουμε, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες τέτοιες οι οποίες μερικές δεν μπορούν να αφισβητηθούν, όπως ας πούμε το ΦΠΑ το οποίο έπρεπε να είχε πάρει ο Σύλλογος, κάποια χρήματα τα οποία θα πρέπει δυστυχώς να καταλήξουμε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει, μετά από πολλές ενοχλήσεις που γίνανε προς τον κύριο Γαλανό, δεν είχαμε μια ανταπόκριση, δηλαδή να έχουμε κάποια στοιχεία από τη μεριά τα οποία να δικαιολογούν τέλος πάντων όλες αυτές τις απαιτήσεις τις οποίες έχει τόσος κόσμος, αθλητές, προπονητές κτλ., ξενοδοχεία από το πρόσωπό του. Όλοι αυτοί είναι ακάλυπτοι, δεν έχουν πληρωθεί, ζητούν τα χρήματα από τον ερασιτέχνη γιατί δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο, και με βάση αυτά τα στοιχεία θα προχωρήσουμε σε μια... Δυστυχώς θα φτάσουμε εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή θα γίνει αγωγή κάποια στιγμή στο κύριο Γαλανό. Ναι. Μάλιστα. Δυσάρεστο, αλλά πλέον αναγκαίο από ό,τι φαίνεται από τη μεριά σας. Δυστυχώς. Ρωτάει εδώ ένας φίλος για το βόλεϊ, κύριε Εικόνο. Μου λέει, γιατί το ΤΑΠ δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη, γιατί έχουν περάσει 4 μήνες από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα. Ναι, υπήρχαν κάποιες επαφές με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το ΤΑΠ. Κάποιοι από αυτούς προβάλλαν κάποια αιτήματα τα οποία δεν θεωρήσαν δηλαδή ότι πήραν τις κατάλληλες απαντήσεις και κάνανε πίσω. Είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι να ανακοινώσουμε το πενταμελές σχήμα το οποίο θα τρέξει το τμήμα. Απλώς είναι θέμα ημερών. Από εκεί και πέρα όμως εμείς προχωρήσαμε, ήρθαμε σε μια πρώτη επαφή με τους αθλητές, τους οποίους θέλουμε ο κορμός ο περσινός να στελεχώσει και την φετινή προσπάθεια της ομάδας. Έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή και με τον προπονητή. Νομίζω ότι μετά το 15 λεπτό θα έχουμε οριστικά τελειώσει και με το τμήμα του βόλεϊ. Το θέμα ξέρετε πολύ καλά όμως, κύριε Οικονόμη, δεν είναι η επιτροπή, η πενταμελής. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση του τμήματος για να προχωρήσει. Είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Ναι. Το σημαντικό είναι αυτό. Δυστυχώς εδώ πέρα δεν έχουμε ούτε κύριο Κάλλας ούτε κύριο Λάσκαρη. Προσπαθούμε και με την δέσμευση και των δύο προαναφερομένων ότι θα βοηθήσουν κατά κάποιο τρόπο ως ένα βαθμό το τμήμα του ΤΑΠ, το βόλι. Έχετε μιλήσει μαζί τους και σας έχουν υποσχεθεί ενδεχομένως κάποια χρήματα θα δώσουν και στο βόλι. Ναι. Και οι δύο έχουν δεσμευτεί, έχουν μιλήσει και με τους δύο, έχουν δεσμευτεί ότι ένα ποσό θα το έχουμε από εκεί πέρα, συν και κάποιους άλλους μικροχορηγούς, ας το πούμε, τους οποίους έχουμε και τη δική τους υπόσχεση. Αλλά σαν ρευστό αυτή τη στιγμή να πούμε ότι υπάρχει ένας Λάσκαρης ο οποίος θα βάλει, ξέρω εγώ,
5, 10, 20 χιλιάδες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τώρα στο ταμείο. Απλώς έχουμε αυτές τις δυστυχώς αυτές μόνο υποσχέσεις, με βάση όμως τις οποίες μιλάμε για φερέγγιους ανθρώπους οι οποίοι θα ανταποκριθούν και με βάση αυτά προχωράμε. Mm-hmm. Εσείς θα είστε στη θέση να τηρείτε τις υποχρεώσεις που έχετε για το, και τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει για το αέριο, για το ΙΚΑ, αυτά που έχετε κάνει? Αυτά, ναι, αυτά έχουν ξεκινήσει, έχουμε δεσμευτεί, έχουμε κάνει συμφωνίες και με το αέριο, όπως είπατε, και με, και με τους διακονισμούς 100 δόσεις με το ΙΚΑ και για τον εργασιτέχνη και άλλη μία για το ΤΑΠ, για το βόλεϊ, όπως και με το προσωπικό, το οποίο... προσπαθούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας και στις πληρωμές μας. Λίγο πίσω μείναμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί όχι τα τμήματα έχουν σταματήσει τις δραστηριότητές τους με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει πίσω σε χρήματα από, από αυτή την πλευρά, αλλά και με, και με την μη ανταπόκριση της τελευταία της Νόβα στο τελευταίο το κομμάτι το οποίο είχαμε να εισπράξουμε από το συνδρομητικό κανάλι, το οποίο δεν μπόρεσε λόγω της οικονομικής κατάστασης να ανταποκριθεί. Μας έστειλε πιο πίσω στο τέλος του Αυγούστου, ενώ έπρεπε να είχαμε εισπράξει κάποια χρήματα πολύ νωρίτερα. Και μείναμε λίγο ένα μήνα πίσω όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας σε πληρωμές ενσύμων και προσωπικού. Πιστεύω ότι τέλος του μήνα όμως, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ανταποκριθούν και αυτοί, γιατί είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο έχουμε να λάβουμε, ειδικά από το συνδρομητικό κανάλι. Θα έχει ξεκινήσει με το καλό και το ποδόσφαιρο, θα αρχίσουν να δημιουργούνται καινούργια έσοδα δηλαδή για τον εργασιτέχνη, με το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου για όλα τα τμήματα και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε οικονόμου, το καταλαβαίνετε και εσείς, πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι ο ερασιτέχνης, επειδή εντάξει, δεν έχει τον χρηματοδότη και δεν έχει τα έσοδα, είναι πολύ σημαντικό πρώτα η ομάδα να παίξει τη Football League, η ποδοσφαιρική, την επόμενη σεζόν, για να μπορείτε να παίρνετε αυτά τα χρήματα που δικαιούστε και μέσα από αυτά τα χρήματα ενδεχομένως, μα το ανάλογα με το ποιος θα είναι και ο επενδυτής, ο μεγαλομέτοχος, να σας βοηθάει και λίγο παραπάνω για να μπορείτε να ζείτε, να επιβιώνετε, να αναπνέετε. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Γι' αυτό και εγώ επιμένω ότι αυτός ο μήνας δυστυχώς είναι νεκρός, έτσι όπως και ο προηγούμενος. Περιμένουμε το καλό να ξεκινήσει φυσικά το ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική και τα υπόλοιπες αγωνιστικές δραστηριότητες των άλλων τμήματων, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ρολάρουμε οικονομικά. Ναι. Έχουμε μπει σε μια σειρά τα προηγούμενα, δηλαδή όταν οι συμφωνίες αυτές γίνανε από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, έχουμε ανταποκριθεί μέχρι και τον Μάιο και τον Ιούνιο, δηλαδή ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις αυτές για το φυσικό αέριο και για τις πληρωμές του προσωπικού και για το ΙΚΑ και όλα αυτά. Απλώς τώρα μείναμε ένα μήνα πίσω λόγω αυτής της οικονομικής ανεπάρκειας. Πάντως ακούσαμε στη Γενική Συνέλευση του κ. Κάλλας κάτι να λέει ότι σκοπεύει να σας βοηθήσει και στο κομμάτι της εφορίας με κάποια χρήματα. Αυτό θα ήταν το καλύτερότερο από όλα, όπως το λέμε. Απλώς με την εφορία τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, γιατί εκκρεμούν διάφορες υποθέσεις στα δικαστήρια μεταξύ του ερασιτέχνη και της εφορίας, κάποια από ποσά τα οποία εμείς αμφισβητούμε, κάποια άλλα τα οποία μας καταλογίζει η εφορία εμάς, μεγάλα ποσά από παλιότερα εικονικά τιμολόγια και αυτά. Τα οποία όμως δεν υπάρχει δηλαδή ένα οριστικό ποσό, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Σαββίδης από τη μεριά του ΠΑΟΚ κατέθεσε ένα ποσό με μια επιταγή και εξόδωσε όλα τα παλιά χρήματα. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τέτοιο ποσό να πεις ότι το αναλαμβάνει ο Χ. Κάλλας, ας πούμε, και ξεμπερδεύουμε. Υπάρχουν βέβαια άλλες σε άλλο τομείς οικονομική βοήθεια το οποίο μπορεί να μας δώσει και μας το έχει κάνει και παλιότερα. Από τότε που ξεκίνησε, από τον Ιανουάριο, μας είχε δώσει ένα ποσό για οικονομική βοήθεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι πάλι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα είναι για την εφορία, αλλά σίγουρα θα έχουμε και μια έξτρα βοήθεια πέρα από αυτά τα οποία είναι να μας δώσει για τα νόμιμα, ας πούμε, από το ποδοσφαιρικό τμήμα, αν ο ίδιος είναι φυσικά επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Από την πρόσφατη κουβέντα που είχατε με τον κύριο Γκριτζίκη, μείνατε ικανοποιημένος? Θα έχουμε θετικά μαντάτα? Ο κύριος Γκριτζίκης μου επανέλαβε αυτό το οποίο έχει πει και παλιότερα, ότι δεν μπορεί κανένα σωματείο το οποίο έχει ένομο συμφέρον να το απαγορεύσεις να
εφεσιβάλλει μια απόφαση δικαστηρίου. Παραδείγματος χάρη τώρα, ας πούμε, βγήκε μια απόφαση για την Κέρκυρα, έκανε έφεση ο Λεβαδιακός, περιμένουμε την απόφαση του δευτεροβάθμια, σήμερα απόφαση για την Κέρκυρα κτλ. Δηλαδή αυτά εδώ, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να την αποτρέψει ο ίδιος, περιμένει πότε θα τελειώσει, δικήσουν όλα αυτά και μετά να οριστικοποιήσει τις βαθμολογίες, πράγμα το οποίο πιστεύουμε και έχουμε, γνωρίζουμε μάλλον θα γίνει 99% μέσα σε την επόμενη εβδομάδα, για να ξέρουμε και εμείς μετά, αφού τελεσυνδικήσουν οι βαθμολογίες, θα δηλώσουν συμμετοχή οι ομάδες αυτές οι οποίες είναι και ήδη έχουμε δηλώσει για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όφη και Νίκη Βόλου, να γνωρίζουμε αν ας πούμε θα είναι περισσότερες από 2 οι θέσεις την επόμενη εβδομάδα, πιστεύω από το 15 Αύγουστο, ή αν θα οδηγηθούμε σε μπάραζ. Εκεί πέρα λοιπόν εκείνη την εβδομάδα πιστεύω θα έχουμε και τις τελικές αποφάσεις από τη μεριά της πολιτείας, ναι. Της ΕΠΟ δηλαδή. Σωστά. Έτσι, έτσι και κλείνοντας, ωραία λέμε και για συμμετοχή στη Football League και για μετοχικό κεφάλαιο και να είναι μεγάλο και να καθοριστεί ένα νούμερο που θα ανταποκρίνεται στα δεδομένα του Άρη. ΠΑΕ θα μπορέσει να συστήσει ο Άρης, που είμαστε με σε αυτό το κομμάτι. ΠΑΕ όχι, είμαστε σε καλό σημείο εκεί πέρα όσον αφορά την ακαθάριση, απλώς δεν είναι κάτι, άμα το πάρουμε χρονικά, ο νόμος λέει ότι 10 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, αν το δηλαδή το πρωτάθλημα το καλό είμαστε στη Β' Εθνική και ξεκινάει όπως έχει οριστεί και δεν πάει αργότερα στις 20 Σεπτεμβρίου, εμείς 10 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουμε τελειώσει με την ΠΑΕ, κάτι το οποίο είναι αδύνατο να πούμε, γιατί όσο να συσταθεί πάει και να γίνει, καταλαβαίνετε ότι θέλει μια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα είναι εμπόδιο αυτό, έχουμε τη διαβεβαίωση και το γνωρίζουμε, δεν θα είναι εμπόδιο για τη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα, η σύσταση ΠΑΕ θα καθυστερήσει. Αλλά θα έχουμε τις εγγύσεις ότι δεν θα είναι λόγος αυτός για να μην συμμετέχει αγωνιστικά η ομάδα στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ωραία. Για εσάς τίποτα καθόλου ξεκούραση, κανένα μπάνιο και πρόεδρε. Αυτό έρχεται σε δεύτερη φάση. Εντάξει, θα γίνει και αυτό, αλλά να τελειώσουν όλα τα άλλα πριν δεν γίνεται. Μάλιστα. Διαφορετικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας αποσαφηνίσατε και μας είπατε, κύριε Οικονόμου. Πιστεύω ότι βοηθήσαν σε αυτή την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου και καλή συνέχεια. Να είστε και εσείς καλά. Έγινε.